Ζήτα, σε παρακαλώ, από το Υπουργείο Πολιτισμού μία λίστα με όλους τους ζωγράφους από 60 χρονών και πάνω. Κάνω μία έρευνα και χρειάζομαι τα ονόματά τους. Θέλω να βρω ποιος ζωγράφισε ένα πορτρέτο. Ναι. Εντάξει. Θα τα δώσουν? Ναι, φυσικά. Θα μας το στείλουν σε λίγο και θα αρχίσουμε να ψάχνουμε. Ναι. Τι έκανε? Μάλιστα. Εντάξει, αστυνομία, θα ενημερώσουμε. Ήβη. Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Τι? Μην ανησυχείτε. Απέτυχε. Το έκανε απλά για να μας τρομάξει. Έφυγε ο άλλος. Γιατί ρωτάς? Γιατί πρέπει να είσαι προσεκτική, Ελπίδα. Τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου δείχνουν ότι δεν είναι αυτός που λέει. Δεν ξέρω, το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η κόρη μου. Και πώς θα τη σώσω από όλο αυτό το κακό που της έχει συμβεί. Ναι, παρακαλώ. Ναι, η μητέρα της είμαι. Πώς είπατε? Θεέ μου, είναι καλά τώρα? Ναι, θα ειδοποιήσω τον ψυχολόγο της, ευχαριστώ. Τι έγινε? Ήδη, Βίκτορα. Τι? Απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν αντέχει άλλο τη φυλακή, καταλαβαίνεις, δεν αντέχει εκεί μέσα. Αν μείνει εκεί μέσα, τι χάνουμε, τι φέρνουμε. Σώπα, είσαι. Συγγνώμη που σας δέχομαι τόσο αργά, αλλά είναι η μόνη ώρα που έχω κάποια ησυχία. Δεν πειράζει, προτιμώ κι εγώ. Άκουσα ότι ψάχνετε για τον πατέρα σας. Ναι, έτσι αν περιμένω από τις δημόσιες υπηρεσίες, καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μου δείξετε τα αιτήματα που κάνετε στο κράτος? Δυστυχώς κρατήσαμε τα όλα, ούτε μια φωτοτυπία δεν μου αφήσαν. Εντάξει. Ας το παραβλέψω. Πείτε μου. Ψάχνω να δω αν έζησε εδώ ο Ερμής Φραγκόπουλος. Πρέπει να ήταν γύρω στο 1976. Δώστε μου ένα λεπτό. Σε τι οφείλω την επίσκεψη της αστυνομίας στο σπίτι μου? Θα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Θα σας δείξουμε ένα πορτρέτο και θέλουμε να μας πείτε αν ξέρετε ποιος το ζωγράφισε. Να το δω και θα σας πω. Το αναγνωρίζετε? Τι μου θυμίσατε τώρα? Με πήρατε χρόνια πίσω. Εσείς το φτιάξατε? Όχι, αλλά το θυμάμαι. Μου είχα φέρει τη φωτογραφία τη γυναίκα. Καλό αποτέλεσμα. Θυμάστε ποιος ήταν ο πελάτης? Κάποιος πλούσιος. Μου είχε προτείνει καλά λεφτά, αλλά δεν δέχτηκα. Γιατί? Είχα κάποιες άλλες δουλειές για να παραδώσω και το έδωσα σε ένα συνάδελφο. Τι κάνει η ωραία γυναίκα της ζωής μου? Άγγελα, δεν σε περίμενα. Μου είπες δεν θα αρχώσουν σήμερα. Δεν θα συναντούσε αυτό το φίλο σου από το Λονδίνο? Ναι, το συνάντησα. Πως έπρεπε να πάει για μια δουλειά στη Λεμεσό. Να τον ξαναδώ αργότερα. Έτσι, ήθελα να έρθω να σε δω. Καλά έκανες. Ήθελα να μιλήσω σε κάποιον. Τι έγινε? Άγγελε, ήδη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Τι έκανε, λέει? Μα πώς, γιατί? Πού την έχουνε? Ηρέμησε, είναι καλά. Δεν πρόλαβε να κάνει κακό στον εαυτό της. Ω, Θεέ μου. Δεν θα είχα να τη χάσω. Θα τρελαινόμουν. Ήξερα ότι τη συμπαθείς, αλλά σε τέτοιο βαθμό δεν το περίμενα. Μα φυσικά. Την αγαπάω την Ήβη. Θέλω να πω, είναι κόρη σου, κομμάτι από σένα. Είναι η ευτυχία σου. Άρα και η δικιά μου ευτυχία εξαρτάται από αυτήν. Εδώ είναι. Το βρήκα. Μπορώ να δω τι λέει? Φυσικά. Ορίστε εδώ. Μεταφορά Αθήνα.
έφυγε για Αθήνα. Μια στιγμή, κανονικά, στο τέλος αυτού του ντοσιέ πρέπει να έχουμε αναφορές για αυτή την περίπτωση. Τι εννοείτε? Όταν ένα παιδάκι φεύγει από το ορφανοτροφείο μας, εμείς κρατάμε συχνή επαφή με αυτόν που το παίρνει. Για να δούμε την πρόοδο του, να δούμε αν υπάρχουν προβλήματα προσαρμογής. Οπότε... εδώ βλέπω κάτι, αλλά δεν βλέπω το όνομά του. Υπάρχει μια αναφορά. Βλέπω άλλο ένα όνομα, το οποίο έγινε μεταφορά μαζί την ίδια περίοδο για Αθήνα. Τι είπατε? Και λογικά, ένα από αυτά τα ονόματα πρέπει να είναι το όνομα που πήρε. Ποια είναι αυτά τα δύο ονόματα, δηλαδή? Άγγελος και Αντώνης. Θέλετε να πείτε ότι τούτα τα δύο παιδιά ήταν στο ίδιο ορφανοτροφείο την ίδια περίοδο? Έτσι φαίνεται. Μπορεί να είχαν διαφορά ηλικίας, αλλά ναι, ήταν μαζί στο ίδιο ορφανοτροφείο. Θυμάστε ποιος συνάδελφός σας ζωγράφισε? Θυμάμαι. Γιατί χαμογελάτε? Έκανε καλή δουλειά ο Χαράλαμπος, που αντέχει στον χρόνο. Είχε ωραία τεχνική. Χαράλαμπος? Ζει ο Χαράλαμπος? Σε ένα οίκο ευγυρίας. Νομίζετε μπορούμε να το βρούμε? Και βέβαια μπορείτε. Φυσικά πάνε χρόνια να το δω. Μπορεί να επεβίωσε? Όχι. Θα το μαθαίναμε. Μια παρέα είμαστε. Είναι συνομιλικός σας? Όχι. Είναι αρκετά μεγαλύτερος μου. Μακάρι να βγάλουμε άκρη. Εγώ θα σας δώσω τα στοιχεία και εσείς καλή τύχη. Προσπαθώ, Ελπίδα, με όλες μου τις δυνάμεις. Γιατί πάνε? Να σώσω την Ήβη. Και βρήκα αυτό. Είναι το ημερολόγιο της. Γιατί έχει ονομάσει τον εαυτό της Αγγελική? Γιατί είναι ένας άγγελος. Μόνη της έδωσε στον εαυτό της αυτό το όνομα. Θα τη βγάλω από τη φυλακή. Θα το κάνω, στο υπόσχομαι. Ναι, αλλά με ποιο τρόπο? Δεν μπορώ να σου πω. Απλώς θέλω να μου έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Άγγελε, σε ξέρω πολύ λίγο για να σου απαντήσω με σιγουριά σε αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις ότι θέλω να βγει από τη φυλακή, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, αυτό το έχω καταλάβει. Δεν πρόκειται να την αφήσω εκεί μέσα για κανέναν λόγο. Η φυλακή δεν είναι για αυτό το κορίτσι. Άγγελε, αλλά με ποιο τρόπο? Κάνοντας το σωστό. Αυτό θα ευχαριστήσει κάποιους ανθρώπους και θα καταπλήξει τους υπόλοιπους. Εσείς με πήρατε τηλέφωνο? Μάλιστα. Είμαι η Παστινόλος Καραμανόλη και ο κύριος Αντώνης Αντωνινέος. Χαίρο πολύ. Με πήρατε για τον κύριο Χαράλαμπο Παντελή? Ναι, είναι εύκολο να τον δούμε. Ακολουθήστε με βεβαίως, απλά μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή και τα λίγα είναι αρκετά. Αυτός εδώ είναι ο κύριος Χαράλαμπος. Μην τον τρομάξετε. Καλή σας επιτυχία και αν με χρειαστείτε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Αναλαμβάνεις εσύ? Θα προσπαθήσω. Κύριε Χαράλαμπε. Κύριε Χαράλαμπε, γεια σας. Ήρθαμε να σας δούμε. Εγώ είμαι ο Αντώνης και από εδώ η Ειρήνη. Είστε καλά? Άμα γεράσεις για άμα αρρωστήσεις, το πιο σημαντικό είναι ποιος είσαι.
ξέρω τι αγάπησες. Σοβαρά τα λέτε. Είσαι ο... ο Ανέστης που είναι η γειτονιά μα. Όχι, ο Αντώνης είναι. Και τώρα πού πάμε, πάμε σπίτι. Αργότερα, θα κάτσουμε τώρα λίγο εδώ, ωραία δεν είναι εδώ. Πρέπει να... να νοιαζόμαστε για τον κόσμο. Τα λέτε πολύ καλά. Να σας δείξω κάτι που θα σας κάνει να αισθανθείτε περήφανος. Ανέσυντο. Το χρώμα του ήλιου. Εσείς το ζωγραφίσατε αυτό? Εγώ. Εγώ το ζωγράφισα τούτο. Θυμάστε ποιος σας ζήτησε να το ζωγραφίσετε? Όχι, δεν θυμούμαι. Πάση πολλά χρόνια. Σας παρακαλώ κύριε Χαραλάμπε, κάντε μια προσπάθεια. Δεν θυμούμαι. Στάζω μια στιγμή. Τούτη μια γενέθα. Ήτου. Μια. Ποια ήταν αυτή η γενέθα? Μια γυναίκα, αλλά θύμιζε δυο γυναίκες. Μάλιστα. Ωραία άκρη θα βγάλουμε. Εσύ συμπαθάς τον? Εσύ τι πιστεύεις, ρε Νικόλα, για να τον παντρευτώ? Ρε Στελά, για τον Άγγελο μου μιλώ. Α, γιατί ρωτάς? Γιατί εμένα μ' αρέσει καθόλου. Γιατί έκαμε σου κάτι? Εμένα όχι. Αλλά μόνο που το θωρώ, αηδιάζω. Καλά, νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Καθόλου. Θυμάσαι ο Σιμεωνίδη? Τους είναι τρεις φορές χειρότερος. Και πού βασίζεις τούτη τη θεωρία σου? Ένστικτο. Ωραία. Να σου πω και εγώ τι πιστεύω. Ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ εξυπνός, επικοινωνιακός, ξέρει να μιλά και έκαμε τη μάμα μας άλλον άνθρωπο. Να σου πω κι εγώ κάτι που δεν ξέρεις για τον Άγγελο. Ξέρεις ότι έχει κρυφές ερωτικές σχέσεις με τη μάνα μας? Είπατε ότι αυτό το πορτρέτο θυμίζει δύο γυναίκες. Γιατί? Γιατί ήταν μία γυναίκα με δύο πρόσωπα. Θέλανε δύο πορτρέτα? Δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ αυτό το πορτρέτο έκανα. Για τη μία γυναίκα. Ναι. Για την άλλη. Αφού και σε γυναίκες. Οι ίδιες είναι. Στραθούμε τελείως. Αυτήν εδώ τη λέγανε Ήβη. Θυμάστε? Ήβη τη λέγανε. Ήβη. 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 Ωραία. Θυμάστε πώς λέγανε την άλλη γυναίκα? Δεν θυμούμαι, πάει τώρα τόσο καιρός. Αλλά τότε και οι άλλοι είχαν το ίδιο πρόσωπο. Ήταν δίδυμες? Δεν ξέρω. Τούτο που ξέρω πρέπει να απολαμβάνεις. Κάθε στιγμή σου. Καλά τα λέτε, αλλά αυτές οι δύο γυναίκες του πορτρέτου ήταν δίδυμες? Θυμάμαι τώρα. Τώρα πρέπει να κλείσω τα μάτια μου. Γιατί είναι κουράζει το φως. Μαργαρίτα, πού τα έβαλες? Τι συμβαίνει? Δεν ρώτας εσύ, αλλά εγώ ρωτώ. Στέλλα, τι είναι τούτος ο τρόπος τώρα? Πέ μου. Είναι αλήθεια ότι μου είπε ο Νικόλας? Τι σου είπε ο Νικόλας?
Νικόλα, τι είπε στη αδερφή σου για να εξαλεί. Είναι αλήθεια ότι είσαι μαζί του, ότι έχει σχέση μαζί με τον Άγγελο, ναι ή όχι. Τι, δεν ξέρει να μου να πει. Το ύφο σου, μαμά, σε προδίδει. Λοιπόν, τούτο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ήβη είναι φυλακή και πρόκειται να καταδικαστεί. Το καταλαβαίνετε? Ναι. Τόσο πολλά τη σκέφτεσαι που ήβρες πάρει ορκά στην αγκαλιά του καθάρματος. Νικόλα, πώς τον μαθαίνω και μιλάς έτσι? Υπερασπίσατε τον και που πάνω. Λοιπόν, και να τελειώνουμε, ναι. Είμαι μαζί του. Αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι ότι η Ήβη είναι τζαμέ που είναι και δεν ξέρω τι πρόκειται να τη συμβεί, καταλαβαίνετε? Ας είσαι στο νου σου τότε. Να προσέξεις ότι κάτι έπαινε λάθος μαζί της, αλλά όλη η προσοχή σου ήταν πας στο Γεωργιάδη και στους έρωτες. Σταμάτα, Νικόλα. Σταμάτα! Τελικά, μια τρύπα στο νερό κάναμε. Δεν είναι έτσι. Ο παππούς κάτι μας είπε. Τίποτα αξιόλογο, τίποτα που να μας χρησιμεύει. Δύο γυναίκες που μετά έγιναν μία και μετά έγιναν πάλι δύο, δεν κατάλαβα, γρή. Μα είπε ότι μπορεί να ήταν δίδυμες. Εγώ δεν άκουσα να λέει κάτι τέτοιο. Εντάξει, εγώ τον ρώτησα. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά τη μαρτυρία του ή τέλος πάντων αυτά που μας είπε. Ναι, δεν θα μπορούσε να σταθεί στο δικαστήριο. Ναι, δυστυχώς μπερδεύει καταστάσεις και ιστορίες, μας είπε νοσοκόμος. Οπότε η ιστορία με τις δύο γυναίκες δεν μας αφορά. Οι ασθενείς με Αλσχάιμερ παίρνουν πολύ ισχυρά χάπια, οπότε είναι λογικό να συμπεριφέρεται έτσι. Λοιπόν, πείτε ότι κάναμε μια πολύ ωραία βόλτα σε ένα γεροκομείο και τη δώσαμε χαρά σε ένα μοναχικό παππού. Τίποτα άλλο. Ήβη, δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Ούτε εγώ. Δεν μπορώ να είμαι καλύτερα. Μη μου στεναχωριέσαι άλλο. Έχω μια πολύ καλή λύση για σένα. Άγγελε, κουράστηκα. Όλοι μου λέτε τα ίδια. Εγώ δεν είμαι όπως όλοι. Δεν το ξέρεις αυτό? Δεν ξέρω τίποτα και για κανέναν. Ξέρω ότι είμαι εδώ μέσα χωρίς λόγο. Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά. Θα κάνεις ό,τι σου πω. Ακριβώς ό,τι σου πω. Και δεν θα πεις τίποτε σε κανέναν. Μου το υπόσχεσαι? Και όταν σε βγάλω από εδώ μέσα, μετά θέλω να κάνεις ό,τι σου λέω, χωρίς ποτέ να μου φέρεις αντίρρηση. Συμφωνείς? Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να με βγάλεις? Αν κάνεις ό,τι σου λέω, ναι, θα σε βγάλω. Πότε? Τώρα, αύριο, μέχρι μεθαύριο. Ωραία. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις χωρίς αντίρρηση. Φτάνει να με βγάλεις άμεσα. Ωραία. Έχεις ακούσει για τις διχασμένες προσωπικότητες? Ναι, αλλά δεν ξέρω και πάρα πολλά πράγματα. Για να βγεις από εδώ μέσα, πρέπει να το παίξεις διχασμένη προσωπικότητα και να τους πείσεις γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να τα καταφέρω. Εγώ πάλι το ξέρω. Θα τα καταφέρεις. Είμαι βέβαιος. Ναι, όμως πρέπει να μου πεις ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Τι σημαίνει δηλαδή να είσαι διχασμένη προσωπικότητα? Ένα όνομα θα σου πω και θα καταλάβεις. Αγγελική. Κάποτε έχεις πάθει αμνησία, έτσι δεν είναι? Ναι. Και έχεις δώσει τον εαυτό σου το όνομα Αγγελική? Δεν θυμάμαι το πραγματικό μου όνομα. Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα είναι να θυμηθείς εκείνη την κοπέλα που νόμιζες ότι ήσουν. Είχες πει στον εαυτό σου ότι είσαι μια άλλη κοπέλα που λεγόταν Αγγελική. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να επιβιώσω. Και τώρα θέλεις να βγεις από εδώ. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν είσαι διχασμένη προσωπικότητα, ζούνε μέσα σου δύο άνθρωποι. Έχουν το ίδιο πρόσωπο, αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί. Μιλούν διαφορετικά, σκέφτονται με άλλο τρόπο και κινούνται με διαφορετικές κινήσεις. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Ναι. Θέλεις να είμαι η Ήβη και η Αγγελική ταυτόχρονα? Ναι.
Η μία είναι καλή σαν άγγελος και η άλλη κακιά σαν διάβολος. Είναι αυτή που σκοτώνει. Ναι. Αλλά η Εύη το θυμάται, δεν το ξέρει αυτό, δεν το αναγνωρίζει. Άλλες φορές θα είσαι Εύη και άλλες η Αγγελική. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να είμαι Εύη ή Αγγελική. Και ίδιο. Αλλά να θυμάσαι, μιλούν και κινούνται διαφορετικά. Η μόνη σου επιλογή είναι να το καταφέρεις. Σε φιλώ. Έλα, τελείωνε, σήκω. Πού θα πάμε? Στον γιατρό. Δεν θέλω να πάω στον γιατρό. Στέλλα, πρόσεχε, μην παρατραβάς το σκηνή γιατί θα κοπεί. Δηλαδή μου λες ότι αν δεν πάω στον γιατρό θα χωρίσουμε, αυτό μου λες? Μου λες ψέματα για την εγκυμοσύνη, έτσι? Με αμφισβητείς συνέχεια. Δεν με εμπιστεύεσαι καθόλου. Γιατί ήδη είσαι έτοιμος να αφήσεις τα πάνω, να θυσιάσεις τη ζωή σου. Ωραία, λοιπόν. Δεν υπάρχει καμία εγκυμοσύνη πάνω. Το έκανα μόνο και μόνο από το να σε σταματήσω, να σε εμποδίσω, να καταστρέψεις τη ζωή σου για χάρη της. Δηλαδή το παραδέχεσαι? Το παραδέχεσαι, με κορόιδεψες? Το έκανα μόνο και μόνο επειδή σε αγαπάω. Είσαι μία ψεύτρα. Αυτό είσαι. Ίδια με τον πατέρα σου. Που κάνει το οτιδήποτε για να πετύχει αυτό που θέλει. Δεν πρόκειται να σε εμπιστευτώ ποτέ ξανά. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Σε παρακαλώ. Το έκανα μόνο και μόνο. Δεν μπορώ να σε χάσω, αγάπη μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Κοίτα με. Κοίτα με. Σ' αγαπάω. Αφήστε μας μόνος. Είμαι η Ιωάννα Παπαδοπούλου, ψυχολόγος. Και θέλω να ξέρεις ότι είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Ευχαριστώ. Μακάρι να τα καταφέρετε. Αν μου μιλήσεις ειλικρινά, να είσαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω. Πες μου, γιατί έκανες απόπειρα αυτοκτονίας? Γιατί δεν αντέχω όλο εδώ. Δεν ανήκω εδώ πέρα. Καλύτερα να πεθάνω παρά να ζω έτσι. Όμως λες ότι έχεις κάνει 5 φόνους. Δεν πρέπει να τιμωρηθείς γι' αυτό? Δεν τους έκανα εγώ. Αλλά ποιος? Αυτή η άλλη. Ποια άλλη? Μέσα μου υπάρχει ήδη. Αλλά υπάρχει και μία άλλη. Αυτή έρχεται και κάνει φρικτά πράγματα και εγώ δεν μπορώ να τη σταματήσω. Γιατί εγώ ήδη εξαφανίζομαι. Και αυτή έρχεται και κάνει ό,τι χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμη και να σκοτώσει? Φυσικά. Αυτή του σκότωσε. Καταλαβαίνω. Έχεις μιλήσει σε κανέναν άλλο για αυτή την κοπέλα? Όχι. Γιατί σίγουρα θα με θεωρούσαν τρελή. Όμως αυτή τα έχει κάνει όλα. Εγώ είμαι αθώα. Όταν πήγαινες να συναντήσεις τα θύματα, ήσουν εσύ ή οι άλλοι? Στην αρχή ήμουν εγώ. Όμως μετά έρχονταν αυτοί οι άλλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να ζει κανείς μαζί της. Είναι απάνθρωποι. Αυτή έκανε τους φόνους. Εσύ όμως πώς το καταλάβαινες μετά? Έβλεπα τις ειδήσεις, διάβασα στις εφημερίδες για τους άντρες που είχα συναντήσει χθες και την επόμενη ήταν νεκρή. Και το συνδύαζα. Πώς λένε αυτή τη γυναίκα?
Έχει έρθει η ώρα. Επιτέλους. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καιρό περίμενα αυτή τη στιγμή. Αν αυτός ο μπάσταρδος ο πυροσβέστης δεν είχε ανακατευτεί, θα είχαμε τελειώσει ήδη. Θέλω να μου περιγράψεις τη στιγμή που θα μπω στην αρένα. Ακούω ήδη τις επιφημίες του πλήθους. Αυτή τη στιγμή στη ζωή τους επικρατεί η απόλυτη σύγχυση. Μπαίνεις μέσα στο σπίτι και το ανακοινώνεις στην ελπίδα. Δεν μπορώ να τριχιάζω και μόνο στην ιδέα. Μετά από αυτό αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Τα χαρτιά είναι όλα έτοιμα. Τα έκανα εγώ ίδιος. Θα σε συνοδεύουν ένας δικαστικός συμμελητής και ένας δικηγόρος. Δηλαδή είναι οριστικό. Την πετάω έξω από το σπίτι της. Κανονικά και με το όνομα. Πες μου, πώς τη λένε αυτή τη γυναίκα? Αγγελική. Μα αυτό δεν είναι το όνομα που είχες και εσύ όταν έμενες στο υπόγειο? Ξέρετε την ιστορία μου? Ναι, γλυκιά μου, τη ξέρω. Την έχω διαβάσει. Όπως επίσης ξέρω ότι έχεις και ένα σύγγραμμα που την κοπέλα την ονομάζεις Αγγελική. Δεν είναι σύγγραμμα. Είναι το ημερολογιό μου. Αυτή η κοπέλα μένει από τότε μαζί σου? Από τότε που έπαθα την αμνησία έρχεται πάντα αυτή. Και είναι πάντα κακιά? Είναι τέρας. Μπορείτε να με απαλλάξετε από την παρουσία της? Σας παρακαλώ. Αν με αφήσεις να τη δω και να της μιλήσω, ίσως τα καταφέρω. Δυστυχώς έρχεται πάντα πρόσκλητη, εκεί που δεν το περιμένεις και τα χαλάει όλα. Κάνει μόνο φόνους? Όχι. Και καυγάδες και φασαρίες και ό,τι άσχημο γίνεται γύρω μου είναι δικό της δημιούργημα. Αυτή φταίει. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Μέιβι, θα σε βοηθήσω. Μην ανησυχείς. Έχω καταλάβει τι σου συμβαίνει. Να ακούς τον παππού και να θες να γελάσεις και να κλάψεις ταυτόχρονα. Ευτυχώς που έρθει, γιατί κάνουμε τα γέλια με κάτι τέτοια. Η μια γυναίκα που γίνει καθιό γυναίκες, μετά να γίνουν τρεις. Τι να κάνουμε, ψάχνουμε όπου μπορούμε. Θα ήταν όμως ένας πολύ αξιόπιστος μάρτυρας, αν δεν είχε Αλτσχάιμερ. Ας συνεχίσεις με τον παππού ψηλού στάσιο που γυρεύκες. Μην ξεχνάς ότι είναι ο μόνος που θα μπορούσε να βοηθήσει με την υπόθεση της δολοφονίας της Άννας. Μα πώς, με τι μυαλό, αφού μπορεί ούτε καν να σκεφτεί. Έχει κάτι εκλάμψεις που και που. Α, έλα σου πω, με βασιστείς στις εκλάμψεις και κοίταξε να βρεις τη γυναίκα του οδηγού. Λες αυτή να ξέρει κάτι? Τούτη όσα και να ξέρει, να σου τα πει. Ο παππούς να σου πει την ιστορία της ζωής τους, αποκλείεται να βγεις από μέσα. Ωραία. Ας το κάνουμε, μην χάνουμε χρόνο. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να κλείσω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Τι πτήσεις υπάρχουν για αύριο? Ναι, ευχαριστώ, περιμένω. Ζήτησα να σας δω γιατί είναι επίγον. Πρόκειται για την Ήπη Δραγούμη. Σας ακούω. Από ό,τι έμαθα, πέρασε από συνέντευξη μαζί σας. Ναι. Η κοπέλα έχει βαριά ψυχολογική διαταραχή. Χρόνια τώρα. Από τότε που ήταν κλειδωμένη στο υπόγειο. Αυτή έκανε τους φόνους? Ναι και όχι. Η Ήβη είναι διχασμένη προσωπικότητα. Μέσα της ζουν δύο προσωπικότητες, οι οποίες εξουσιάζουν τη συμπεριφορά της. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι αυτός που έκανε τους φόνους ήταν ο κακός της εαυτός, καθώς έμπαινε σε παραλυρηματικό επεισόδιο. Όταν επανερχόταν δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί οτιδήποτε. Δηλαδή σκότωνε και μετά δεν το θυμόταν? Πόσο πιο καθαρά πρέπει να σας πω ότι η κοπέλα είναι άρρωστη? Το ότι πρέπει άμεσα να φύγει από τη φυλακή και να πάει σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα. Ναι, καταλαβαίνω, όμως είστε σίγουροι? Οι δικοί της δεν είχαν καταλάβει κάτι? Όχι. Γιατί ο κακός της εαυτός δεν βγαίνει συχνά. Και όταν βγαίνει, αυτό το ονομάζουμε εναλλαγή. Διαρκεί από μερικά λεπτά μέχρι μερικές μέρες. Μάλιστα. Και τι προτείνετε? Η κοπέλα βασανίζεται. Προτείνω άμεση φαρμακευτική αγωγή, ψυχαναλυτική στήριξη επί καθημερινής βάσεως και συνάντηση με ψυχολόγο και ψυχίατρο. Λοιπόν, εδώ είναι το πόρισμα. Από ό,τι βλέπω, έχει κάνει και απόπειρα αυτοκτονίας. Εγώ πάντως δεν θα έπαιρνα την ευθύνη να την κρατήσω όλο εδώ μέσα. Βέβαια, η απόφαση είναι δική σας. Όχι, από τη στιγμή που έχω το πόρισμά σας, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω.
Θα ζητήσω να μεταφερθεί άμεσα σε ψυχιατρική κλινική. Ήθελα να ξέρω πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι η τρίτη φορά που με καλείτε να έρθω εδώ. Είστε ο μόνος άνθρωπος που ίσως ξέρει κάτι. Μα δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Ό,τι γνώριζα το είπα και σε εσάς και στον άντρα της. Μιλήσατε με τον Αντώνη. Και να ήθελα να μην μιλήσω, δεν είχα άλλη επιλογή. Ξέρετε, ήταν πολύ επίμονος. Περνούσε κάθε μέρα από το σπίτι μου. Είπατε κάτι σε αυτόν που δεν είπατε σε εμάς? Δεν έκλειψα κάτι. Εξάλλου τα είπα στον άντρα της. Ο άντρας της δεν δικαιούται να κάνει έρευνες. Τα θυμήθηκα μετά. Είχα την εντύπωση ότι θα σας τα έλεγε. Ωραία, μπορείτε παρακαλώ να μου τα πείτε όλα από την αρχή? Ναι, φυσικά. Ο άντρας μου για μια εποχή δούλευε στο Βίκτορ Δραγούμι. Τι? Φυσικά ήταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τι ακριβώς ήταν εκεί? Ήταν οδηγός της Δόμνας, της συζύγου του. Της Δόμνας, μάλιστα. Την οποία φυσικά ζαχάρωνε καθημερινά. Γι' αυτό και απολύθηκε. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρω τι θα με ρωτήσετε. Αυτό ακριβώς που με ρώτησε και ο Αντώνης. Με ποιον από τους δύο είχε καλύτερες σχέσεις, με ποιον μιλούσε πιο πολύ. Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω. Εδώ είσαι. Ανησυχούσα με αυτά που γίνανε. Ποια είσαι? Σε ξέρω. Πλάκα κάνεις. Δεν σε ξέρω. Τι λες τώρα, Ήβη? Γιατί με λες, Ήβη? Γιατί Ήβη σε λένε? Δεν ξέρω καμιά με αυτό το όνομα. Θες να με τρελάνεις τώρα? Εσύ ποια είσαι? Τα έχεις παίξει τελείως. Πώς σε λένε? Αγγελική. Αγγελική. Ωραία, ναι. Πολύ καλά, μάλιστα. Αγγελική. Φρόντισε να πάρεις τα χαρτιά και να μιλήσεις με τον δικηγόρο μου. Όχι, όχι, εσύ να του τα πας. Εντάξει, σε αφήνω, έχω δουλειά. Γεια, ενημέρωσέ με. Άγγελα, θέλω να μιλήσουμε λίγο. Κι εγώ θέλω να μιλάω μαζί σου συνέχεια. Γι' αυτό ακριβώς πρόκειται. Θέλω να με συγχωρέσεις. Γιατί, για ποιο πράγμα? Γι' αυτό που θα ακούσεις και θα πληγωθείς. Να πληγωθώ? Την έλα, πες μου, τι θέλεις? Άγγελε, πίστεψέ με, ήταν από τις δυσκολότερες αποφάσεις της ζωής μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δηλαδή? Πρέπει να σταματήσουμε να βλεπόμαστε. Σ' αγαπάω, αλλά δεν έχω χώρο στη ζωή μου αυτή την περίοδο για έρωτες. Καταλαβαίνω. Ξέρω ότι είναι σκληρό, ξέρω ότι σε πληγώνω, όμως δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αυτή την περίοδο πρέπει να επιστρατεύσω όλη μου την ενέργεια για να σώσω την κόρη μου. Μη στεναχωριέσαι. Όχι, Άγγελε, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ελπίδα, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν σου κρατώ κακία. Είναι φυσιολογικά τα πράγματα. Ω, δεν είναι φυσιολογικά, Άγγελε. Τίποτα στη ζωή μου δεν είναι φυσιολογικό. Είναι απολύτως φυσιολογικό να ήσουν ερωτευμένη μαζί μου και σήμερα να μην είσαι. Α, δεν είπα αυτό. Ναι. Αυτό ήθελα να πω εγώ και κατά κάποιο τρόπο με πρόλαβες. Τι πράγμα? Ήθελα να σου ζητήσω να χωρίσουμε. Α, ναι. Και για ποιο λόγο? Γιατί είμαι ερωτευμένος με άλλη. Κυρία Δόμνα. Πα, θυμάσαι και το όνομά μου? Δεν σ' είχα για τόσο έξυπνη. Τι θέλετε, δαμέ? Σκάσε και φώναξε την Ελπίδα. Α, όχι σκάσε σε μένα. Παρακαλώ, μπορείτε να αναλάβετε.
έντοτα. Τι είπες? Είσαι ερωτευμένος με άλλη. Ναι, δυστυχώς. Θα σου το έλεγα. Πότε θα μου το έλεγες? Και πώς προέκυψε αυτό? Μη φωνάει, σε παρακαλώ. Δεν σου το είπα μέχρι τώρα για να μην σε πληγώσω. Τι μου λες, Άγγελ? Τι μου λες? Εσύ μου έλεγες ότι ήθελες να ζήσεις μαζί μου, ότι ήθελες να κάνεις παιδί μαζί μου. Μου έλεγες να σε εμπιστεύω και τώρα μου λες ότι είσαι ερωτευμένος με άλλη. Ναι. Μα πώς έγινε αυτό? Εσύ είσαι όλη μέρα εδώ μέσα. Μάλλον αυτό θα φταίει. Τι μου λες τώρα? Μου έλεγες ότι είσαι ευτυχισμένος που είσαι εδώ, που δουλεύουμε μαζί, που κάνουμε έρωτα. Και τώρα μου λες... Μου λες ότι είσαι ερωτευμένος με άλλη. Δεν καταλαβαίνω, Άγγελα. Την όρισε όταν δούλευα εδώ. Από τη στιγμή που την είδα, την ερωτεύτηκα καρία. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Εντάξει, δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Φτάνει, φτάνει. Υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να σου πω. Πες το κι αυτό να τελειώνουμε. Η κοπέλα που είναι ερωτευμένος μαζί της είναι η κόρη σου. Ναι, η Ήβη. Φύγε από μπροστά μου και μην τολμήσεις να αγγίξεις την κόρη μου, άκουσες? Μην τολμήσεις, γιατί δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Αυτό που δεν σου είπα είναι ότι και η Ήβη είναι ερωτευμένη μαζί μου. Άρα δεν χωράνε απειλές και αντάρες. Μου λες ψέματα, Άγγελε. Αποκλείεται αυτό να συμβαίνει. Αποκλείεται η κόρη μου να είναι ερωτευμένη μαζί σου. Μου λες ψέματα, Άγγελε, μου λες ψέματα. Και εγώ ελπίδα γι' αυτό. Φύγε και μην ξαναπατήσεις εδώ μέσα, άκουσες? Και μακριά από την κόρη μου! Μακριά, πολύ μακριά! Κύριε Ελπίδα, με γιατί ήσασταν έτσι? Πού είναι ο κύριος Αγγέλος? Γιατί έφυγε έτσι? Άρα, τι θέλει, Μαριά? Εγώ τίποτε. Απλά είναι η Δόμνα στην πόρτα και θέλει να λέει να σας δει. Τα κούντισε με θέμα. Η Δόμνα? Ναι. Θεέ μου, τι αμαρτίες πληρώνω. Και μάλιστα είπε μου ότι θέλει να σας, τέλος μου το είπε, ανασυστηθεί. Τι λέει η Μαργαρίτα τώρα? Μαζί της ζήσε και ο κύριος, κοστομαρισμένος. Καλά. Δεν μου παθαίτε, κύριε Ελπίδα. Πάμε να δούμε τι θέλει το τυπελί τώρα. Κράταμε, γιατί είναι στα... Καλά. Σου. Δεν καταλαβαίνεις ότι με αυτά που κάνεις δυσκολεύεις το έργο της δικαιοσύνης? Μα τι έκανα? Γνώριζες ή δεν γνώριζες ότι ο οδηγός που σκότωσε την Άννα ήταν γνωστός του Βίκτορα και της Ζόμνας? Το γνώριζα. Και γιατί δεν το ανέφερες? Γιατί δεν θεώρησα ότι είναι σημαντικό. Το ότι είναι σημαντικό ή όχι θα το κρίνω εγώ. Σταμάτα να κρύβεις πράγματα και να δρας μόνος σου. Δεν θα με εμποδίσει κανείς να βρω το δολοφόνο της γυναίκας μου. Και αν εγώ κάνω τη δουλειά που έπρεπε να κάνετε εσείς λίγο καλύτερα, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Άρα το παραδέχεσαι. Πιστεύεις ότι ο Βίκτορας και η Δόμνα έχουν σχέση με το θάνατο της Άννας? Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Και αν είναι και οι δύο μαζί στο κόλπο? Αυτό αποκλείεται. Έχουν χωρίσει, είναι στα μαχαίρια. Μπορεί ο χωρισμός τους να είναι εικονικός. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο. Αντωνή, καταστάσεις είναι επικίνδυνες. Άσε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σου είπα να συνεργαστούμε, αλλά μέχρι εκεί που τα πράγματα δεν είναι επικίνδυνα για σένα.
Έγινε σαφής. Ναι. Και τώρα μπορείς να πηγαίνεις, γιατί περιμένω τον Βίκτορα. Έλα μαζί μου. Τι σημαίνει. Έλα πάνω. Έλα πάνω. Έλα. Τι θέλει αλλού. Πού την πάτε. Θα μεταφερθεί αλλού. Θες να έπιασε. Σε ευχαριστώ για όλα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Αγαπημένη μου ελπίδα, να σου ξανασυστηθώ. Είμαι η αδερφή σου, Δόμνα. Παρασκέψαμε. Τι είπες? Είμαι κόρη του Νικόλα Αβραμίδη και πατέρα σου. Και από ό,τι βλέπεις, το έχεις ήδη αναγνωρίσει στα χαρτιά. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά μου μεταβιβάζεις και όλη σου την περιουσία. Τι έπαθες, αδερφούλα? Δεν πιστεύεις ούτε εσύ στη γενεοδορία σου, ε? Τι είναι όλα, του τα είναι πλαστά. Και τώρα μάζεψε τα μπασταρδά σου και φύγετε από αυτό το σπίτι. Μου ανήκει. Και δεν θέλω να σας βλέπω. Δεν το πιστεύω ότι βγαίνω από εδώ μέσα. Σε λατρεύω. Ελπίδα, ήδη βγήκε με εγγύηση. Δεν το έκανες εσύ όμως, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Ωραία, τότε ποιος? Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Για λίγες μέρες, αγάπη μου, για να ηρεμήσουμε από τους δημοσιογράφους, θα μείνουμε στο σπίτι του μπαμπά, όλοι. Εγώ θα μείνω σπίτι. Είναι Αγγελική. Και θα μείνω εδώ με τον Άγγελ. Φαίνεται πως κάποιος την αγαπάει περισσότερο από τους άλλους. Γι' αυτό και κατάφερε να την ελευθερώσει.